βλέπεις το πράγμα, Δημήτρη. Check this out. This is our self-read. Τι γιοντός είναι που είναι πλάτη. Έχουμε νεότερα για τον Κομίτη, που πρόκειται να περάσει στις 1 με 2 Φεβρουαρίου, σε πολύ κοντινή απόσταση από την Γη. Σύμφωνα με την NASA, η φωτεινότητα του Κομίτη έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς έχει ήδη εισέλθει στο ηλιακό μας σύστημα. Για όσους βρίσκεστε στην Ελλάδα και θέλετε να δείτε το διαστημικό αυτό φαινόμενο, θα πρέπει να κάνετε τα εξής. Κατευθυνθείτε κάπου εκτός φώτων πόλεως, κατά την δύση του ήλιου, έχοντας μαζί σας μια πηξίδα για να εντοπίσετε την κατεύθυνση του βορρά. Παρατηρώντας τον ουρανό, μεταξύ της ευθείας του βορρά και του φεγγαριού, θα πρέπει ξεκάθαρα να είναι εμφανές ο Κομίτης με γαλαζοπράσινο χρώμα. Ιδανικά, καλό θα ήταν να έχετε κι άλλα μαζί σας, για να απολαύσετε στο μέγιστο τον πανέμορφο Κομίτη, που μπορεί να μην ξαναδούμε τόσο κοντά στη Γη για δεκαετίες ακόμη. Το σύμπαν... Αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι εύκολο. Βρήκαμε αυτή την εφαρμογή για να μας δείξει ποιο είναι το πιο σκοτεινό σημείο της περιοχής μας για να αποφύγουμε τα παραπάνω φώτα. Νομίζουμε πως ξέρουμε που θα πάμε. Ηθήκαμε πολύ καλά, πήραμε εξοπλισμό, τα κέλια μας και ξεκινήσαμε. Η πλησιέστερη προσέγγιση του είναι σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2023, σε απόσταση 42 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Πρέπει να βγούμε λίγο εκτός τα χωριά, να βρούμε λίγο χιλιγό, πολύ σκοτάδι. Τυχώς τώρα κρατάει ο καιρός και ακόμα βλέπω φαίνοντας. Καθαρός είναι εγώ, εντάξει, ευτυχώς. Πού λες να πάμε, στη Τρύπα, στον πλατανότο που μέσα στην Τρύπα. Εκεί ήταν σκοτεινό μέρος γενικά. Οπότε αν μπούμε εκεί μέσα ίσως να καταφέρουμε να πάμε. Πόση ώρα όμως θα μας πάρει να κάτσουμε έξω, πολύ κρύο, έχει 2-3 βαθμούς έχει. Θα κάτσουμε όσο χρειαστεί, ξέρω εγώ. Στήσουμε τις κάμερες. Σιγά μην κατεβώ. Εδώ, εδώ είμαστε καλά νομίζω μπρο. Ας πρέπει να ελέγξουμε την περιοχή, δεν είναι το κάθε. Γυρνά, γυρνά το αμάξι να είναι έτοιμο να φύγουμε. Όταν φτάσαμε στο σημείο και η μηχανή έσβησε, δύο πράγματα κυριαρχούσαν. Το σκοτάδι και ο φόβος. Λοιπόν, πρέπει να προσανατολιστούμε καταρχήν. Λοιπόν, μου λέει, η εφαρμογή μου λέει ότι είναι από το βορρά. Εδώ είναι ο βορράς. Είναι λίγο πάνω και δεξιά. Λοιπόν, ο βορράς μου λέει ότι είναι ακριβώς εκεί. Οπότε εμείς θα κάνουμε ένα τσακ πιο εδώ. Βλέπεις εν που έχει εδώ πέρα τα αστέρια, που είναι αυτά. Τώρα αυτούς τους αστερισμούς δεν ξέρω πώς σου λένε κιόλας. Είναι η Καμελοπάρδα. 1, 2, 3, 4, 5 που είναι, κάνει σαν αγκίστρια έτσι, αυτή πρέπει να είναι. Είναι εκεί. Τη βλέπεις κι εσύ. Εκεί. Δεν βλέπω τίποτα.
Είναι εκεί 1, 2, 3, 4, 5. Άρα πρέπει να είναι κάπου εκεί. Εκεί θα σημαδέψουμε, να βάλουμε, να στήσουμε την κάμερα. Να βγάλουμε και το κιάλι. Να βγάλουμε τα κιάλια, να στήσουμε την κάμερα και ό,τι... Να κάνουμε αν μπορέσουμε να πιάσουμε κάτι. Τελικά το πρώτο σημείο που διαλέξαμε δεν μας βοήθησε τόσο. Έτσι κινηθήκαμε 10 χιλιόμετρα πιο μακριά για να βρούμε πιο σκοτεινό μέρος. Έχουμε τίποτα κανένα αποτελέσμα? Πρέπει τώρα να κάνουμε μερικές δοκιμές. Να δούμε περίπου πού βρισκόμαστε. Για να κάνω όσο περισσότερο zoom μπορώ και να το βάλω να γράψει εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο. Πάντως με γυμνό μάτι δεν μπορώ να το δω εγώ. Είναι ζόρικο, ναι, πολύ ζόρικο. Γιατί έχει φεγγάρι γι' αυτό. Κάτσα πάρω το κιάλι τώρα λίγο. Να δούμε το κιάλι θα γίνει δουλίτσα. Η διάμετρος του ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Και αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το γαλαζοπράσινο του χρώμα. Όταν παρατηρείς τα αστέρια και τους πλανήτες, καταλαβαίνεις πόσο μικρός είσαι. Αρχίζουν και δημιουργούνται ερωτήματα που δεν ξέρεις αν ζήσεις για να τα δεις. Αρχίζεις και νιώθεις ευάλωτος στο χρόνο, ένα κόκκος άμμου στην έρημο του σύμπαντος. Έχουμε πάρει και τα γυάλια εδώ μπρο, αλλά πρέπει να κάτσουμε πόση ώρα. Μπορώ να νομίζω το βρήκα. Λέγε ρε. Κατά 99% σίγουρος ότι είμαι αυτό. Είμαι αυτό. Πού είναι ρε? Λοιπόν, γιατί με γυμνό μάτι δεν φαίνεται. Σίγουρα μου φανεί. Φαίνεται στην κάμερα. Είναι το μόνο γαλαζοπράσινο με ουρά. Να το. Λέγε ρε. Βλέπεις. Μαλάκα αυτό είναι. Πάρε, πάρε τα κιάλια, πάρε τα κιάλια, πάρε τα κιάλια. Αυτό είναι. Από το μεγάλο, πάρ' το όλο πάνω, θα δεις ένα μικρό. Ναι. Και από το μικρό λίγο αριστερά πάνω. Αριστερά πάνω. Μπρο, νομίζω το βλέπω ρε φίλε. Ε. Θα βάλουμε το μεγάλο το φακό τώρα, να το πάρουμε ένα βίντεο με το μεγάλο το φακό. Πόσο σοκαριστικό είναι να ξέρεις πως η τελευταία εμφάνιση του από τη Γη είναι από την εποχή του Νεάντερταλ. Και σήμερα, 50.000 χρόνια μετά, εμφανίζεται ξανά.